Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Μαζί θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Είχαμε παρέμβαση με σπόντες, εχμές από Νίκο Αναστασιάδη όσο αφορά τον εφήλο στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Παρέμβαση που θα συζητηθεί, που φαίνεται πώς θα ανοίξει και άλλο τον κύκλο της αντιπαράθεσης αντί να τον κλείσει. Ο κύριος Αναστασιάδης μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει αυτή την πορεία που βρίσκεται πλέον το κόμμα, καταστροφική. Θα τα δούμε σε λίγο όσο αφορά το τι λέει ακριβώς μέσα από την γραπτή παρέμβαση του που κάνει σε σχέση πάντα με τις εξελίξεις στον Δυσί. Θα δούμε όμως και την εξέγερση, κυρίες και κύριοι, του αγροτικού κόσμου. Πολιορκούμε τρακτέρ τους τις Βρυξέλλες. Θα δούμε τι είπαν και στην αρμόδια υπουργό εδώ στην Κύπρο οι αγρότες που είχε συνάντηση στη Παραλίμνη, εκεί που έχει χτυπήσει για τα καλά τις πατατοκαλλιέργειες η κακοκαιρία, όμως είχαν και άλλα να πούν στην Υπουργό Γεωργίας. Θα δούμε τις αντιδράσεις όλες σε λίγο. Πρώτα τίτλους ειδήσεων. Ξανά στο Προεδρικό αύριο, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη θα βρεθεί στην Αθήνα και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήρκε μανία ο αγροτικός κόσμος μετά και τις ζημιές της κακοκαιρίας στα κοκκινοχώρια. Τα έψαλα στην Υπουργό Γεωργίας, η οποία δεσμεύτηκε να τους βοηθήσει. Στις Βρυξέλλες, χιλιάδες αγρότες έχουν αποκλείσει με τρακτέρ την καρδιά της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής. Φωνάζουν για αντιαγροτικές πολιτικές. Τελικά έκαναν τη δήλωση. Έρχονται μειώσεις επιτοκίων εντός του 2024. Αυτό ανακοίνωσαν Υπουργός Οικονομικών και Κωνσταντίνος Ηροδότου. Στην αντεπίθεση περνά ο Γενικός Αγγελέας Γιώργος Σαββίδης μετά την καταγγελία περί συγκάλυψης και διαφθοράς από τον ποινικολόγο Ευστάθιο Ευσταθίου. Απέστειλε υλικό στο Πακύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και ζητά παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Παρέμβαση στον εφήλιο του Δυσί έκανε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Αφήστε, λέει, κατά μέρος τις προσωπικές πικρίες. Η εσωστρέφεια έχει απρόβλεπτους κινδύνους, λέει. Λοιπόν, πάμε πρώτα απ' όλα, κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη όσον αφορά το Κυπριακό, γιατί θα έχουμε αύριο νέα συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άχελα Ολκίκου Εγιάρ, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το μεσημέρι θα γίνει αυτή η συνάντηση, ενώ θα δει και τον Ερσίν Τατάρο, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα. Σε δηλώσεις του προσερχόμενου στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ακόμη ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος για την προχθεσινή πρώτη συνάντησή του με την κυρία Ολκίκου Εγιάρ. Παράλληλα, χαιρέτησε το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη που έρχεται στην Αθήνα με την προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιου Κουτέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι η κυρία Ολκίκου Εγιάρ θα συναντηθεί και με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περτογάν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε εκ νέου ότι θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο στο οποίο είχα διακοπεί στο Κραν Μοντανά. Να δούμε τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ήταν μια πάρα πολύ καλή συνάντηση. Οφείλω να χαιρετήσω για ακόμη μια φορά δημόσια τον διορισμό της κυρίας Ολκίν. Φέρνει μια τεράστια εμπειρία από την κατάσταση πραγμάτων στην Κολοβία. Φυσικά είναι διαφορετικά τα δεδομένα στην Κύπρο, αλλά έχει μια σημαντική εμπειρία η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός, και ήταν κάτι που διαπίστωσα και χθες βράδυ στις συζητήσεις που είχαμε με Ευρωπαίους ηγέτες, ότι είναι γνωστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δουλειά, για τον ρόλο της, για τις ικανότητές της. Να σας ενημερώσω ότι και αύριο έχω συνάντηση με την κυρία Ολκίν. Μιλήσαμε χθες αργά το βράδυ και θα συναντηθούμε αύριο το μεσημέρι στην Λευκοσία, ως συνέχεια των επαφών που είχε. Από εκεί και πέρα είχα την ευκαιρία να μιλήσω και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και θέλω να χαιρετήσω το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Τρίτη στην Αθήνα με την κυρία Ολκίν, μια συνάντηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ελπίζω και από πλευράς Τουρκίας να υπάρξει ήδη ανταπόκριση, δηλαδή να γίνει συνάντηση με τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν. Από δική μου πλευρά, σε εκείνο που θέλω να επαναλάβω για ακόμη μια φορά, ότι θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά, υπάρχει ένα σημαντικό και χτυμένο της διαπραγματευτικής διαδικασίας, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και ξεκινώντας από εκεί να οδηγηθούμε στην επίλυση του Κυπριακού πάντα στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.
Πάντως πρέπει να σημειώσουμε εδώ τα όσα λέγονται και γράφονται όσο αφορά πλέον το τι έχει προκύψει κατά τη σύνοδο στο Κράνα Μοντανά. Ποιος έφυγε από το τραπέζι της συζήτησης, της διαπραγματεύσης, έχουν λεχθεί αρκετά. Και έχουν λεχθεί αρκετά μέσα από αυτή την κόντρα, αυτό τον εμφύλιο εντός Δημοκρατικού Συναγερμού. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα όσο αφορά τη σύνοδο στο Κράν Μοντανά, την διάσκεψη, διεθνή διάσκεψη, θα την δούμε στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες, ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια από πλευράς της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Θα δούμε αρκετά τα οποία έχουν συμβεί, θα τα συζητήσουμε, γιατί ναι μεν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και άλλοι λένε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε από εκεί που έχουμε μείνει, από το σημείο που έχουμε μείνει στο Κράν Μοντανά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ουδής συμφωνεί για αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό θα διευκρινιστεί και θεωρώ ότι θα γίνονται συζητήσεις όσο αφορά το πού έχουν μείνει οι συνομιλίες στο Κράν Μοντανά, γιατί υπήρξε διαφωνία. Και καθηγόντως θα πρέπει να υπενθυμίζουμε κάποια πράγματα. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις εξελίξεις που αφορούν το Δημοκρατικό Συναγερμό. Παρέμβαση, λοιπόν, στον εμφύλιο στο Δημοκρατικό Συναγερμό κάνει σήμερα και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας και επίδημος πρόεδρος της παράταξης Νίκος Αναστασιάδης. Μια παρέμβαση που έρχεται μετά τα όσα έχουν ακουστεί και για τον συγκεκριμένο, για τον ρόλο του, για τις προεδρικές εκλογές, για την δήλωση που έκανε ο Κρις Τριανταφυλλίδης που αναφέρθηκε σε πουζούκια και άλλα. Λοιπόν, ήρθε τώρα ο Νίκος Αναστασιάδης με γραπτή δήλωσή του να επιχειρήσει σε ένα ρόλο πυροσβέστη. Τώρα θα δούμε αν αυτή η παρέμβαση θα φέρει και θετικό αποτέλεσμα, ώστε να υπάρξει ένα θετικό βήμα, ένας θετικός βηματισμός καλύτερα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Δημοκρατικός Συναγερμός, λέει ο κύριος Αναστασιάδης, ιδρύθηκε από τον αείμνηστο εθνικό ηγέτη, Γλαύκο Κληρίδη, για να υπηρετήσει την πατρίδα και το λαό μας και όχι να δικαιώσει τις φιλοδοξίες του οποιουδήποτε από εμάς, και απευθύνει ο τέος πρόεδρος έκκληση προς όσους ταυτίστηκαν και υπηρέτησαν την ιστορική μας παράταξη να αφήσουν κατά μέρος τις προσωπικές πικρίες και ενώνοντας δυνάμεις να ξαναφέρουμε, λέει, την ελπίδα για τον λαό και την υποκατοχή πατρίδα μας. Αναφέρει ότι η ενότητα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2003 και στο δημοψήφισμα του 2004 απειλήθηκε όσο ποτέ. Παρά τα αυτά, με τους ψύχρεμους χειρισμούς της ηγεσίας, των ιστορικών στελεχών και της άδωρης αγάπης των μελών, οπαδών και φίλων της παράταξης, όχι μόνο δεν κινδύνευσε ο Δυσσή με διάσπαση, αλλά στις εκλογές που ακολούθησαν παρέμεινε η πρωταγωνιστική παράταξη του ΤΟΠ. Περαιτέρω σημειώνει ότι η αποστασιοποίηση μέλους της κυβέρνησης και του κόμματος, αλλά και η διαχρονική διαχείριση των κομματικών δρομένων ή και οι λάθος εκτιμήσεις αντί να οδηγήσουν τον Δυσσή σε μία τρίτη πενταετία διακυβέρνησης, μας οδήγησαν σε μία εσωστρέφεια με απρόβλεπτους τους κινδύνους. Προσθέτει ότι η συνέχιση αλληλοεπίρρηψης ευθυνών για προσωπική δικαίωση δεν οδηγεί παρά σε πορεία καταστροφής. Πολύ σημαντική παρέμβαση του τέος Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί έχουν λεχθεί πάρα πολλά και για τον ρόλο του στις προεδρικές εκλογές. Ποιον στήριζε, Αβέροφ Νεοφύτου ή τελικά Νίκο Χριστοδουλίδη, του χρεώνουν και το αποτέλεσμα του προχθεσινό στο πολιτικό γραφείο για στήριξη του Κωστάκη Κωνσταντίνου, ο οποίος Κωστάκης Κωνσταντίνου είχε στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη και είχε πάει απέναντι από το κόμμα. Είχαν λεχθεί αρκετά. Έρχεται και κάνει τρεις αναφορές ουσιαστικά. Τη μία τον αφορά και τον ίδιο το 2003 και το 2004 με το δημοψήφισμα. Μιλά για τον Γλαύκο Κληρίδη και για προσωπικές επικρίες και φιλοδοξίες, ότι αυτό το κόμμα δεν είναι για να ικανοποιούν τις φιλοδοξίες τους. Και έρχεται και μιλάει για πορεία καταστροφής αν συνεχίσουν σε αυτό το μονοπάτι. Αυτά από τον Νίκο Αναστασιάδη.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα και πάμε να δούμε για, για τους αγρότες. Είχαμε και εξελίξεις που αφορούν τις πορείες εκεί στην καρδιά των Βρυξελών. Θα ξεκινήσουμε τα δικά μας όμως. Τις ζημιές τις οποίες προκάλεσε η κακοκαιρία σε καλλιέργειες, πατατών και λαχανικό στην περιοχή Κόκκινοχωριών, είδε από κοντά Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου μαζί με εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων και τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, τον κύριο Γιαννάκη Γαβρίλ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι μέσα από τις δηλώσεις που είδαμε, η κυρία Παναγιώτου αντιμετώπισε την οργή των αγροτών, οι οποίοι ακόμη περιμένουν, αυτά τις έχουν πει, αποζημιώσεις που τους υποσχέθηκαν πριν 8 μήνες. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, ο κύριος Γαβρίλ, δήλωσε ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν αμέσως, ώστε οι γεωργοί να επιβιώσουν. Έχουν λεχθεί αρκετά. Δόθηκαν υποσχέσεις από πλευράς της αρμόδιας Υπουργού. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο από το ΡΙΚ και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε συζήτηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής. Εγώ έχω δώσει οδηγίες άμεσα να προχωρήσουμε, μόλις μας το επιτρέψει ο καιρός, με την απορρόφηση του νερού, να γίνει η καταγραφή των ζημιών, να ανακοινωθούν τα έντυπα για να μπορέσουν άμεσα, επαναλαμβάνω, χωρίς καθυστέρηση, οι αγρότες μας να αξιοποιήσουν το Ταμείο Κινδύνων για να μπορέσουν έτσι να πάρουν τη σχετική αποζημίωση. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το πλαίσιο όπως είναι σήμερα. Δεν δίδει καμία στήριξη στον παραγωγό. Όπου από ακραία καιρικά φαινόμενα πρέπει να γίνει αλλαγή, και αν δεν μπορεί να γίνει αλλαγή τώρα να καλύψει τις φετινές ζημιές, πρέπει να έρθει αργώς το κράτος με χορηγίες να στηρίξει τις επιπρόσθετες ζημιές. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι από το πλαίσιο, το φωνάζουν όλοι οι γεωργοί, το ξέρουν οι αγροτικές οργανώσεις, γίνεται συζήτηση, γι' αυτό είμαι υποχρεωμένος να το πω. Οι ζημιές ήδη άρχισαν να φαίνονται από σήμερα ότι θα είναι μεγάλες. Έχω δώσει μήνυμα άμεσα να γίνουν οι πληρωμές χωρίς καθυστερήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση την οποία πρέπει να διορθώσουμε. Είναι ζημιές που έγιναν πέρσι, έτσι. Ναι, έχουμε μια καθυστέρηση γύρω στους 9 μήνες, όπως με έχουν ενημερώσει, γιατί πρέπει να καταγραφεί και τιμή για να γίνει η αποζημίωση ανάλογα. Αλλά ναι, οι ζημιές πρέπει να καταγράφονται άμεσα και να προχωρούν άμεσα. Θα το διορθώσουμε αυτό και έχω ήδη δώσει οδηγίες να είναι ταχύτατη. Λόγω του ότι δεν έβρεξε, θα κάνετε περικοπές στο νερό. Και για όποιο ρόνο 45. Έχετε πει, ακούσαμε το που τώρα. Θα πληρώνω εγώ υπερκατανάλωση όπως και πέρσι. Είμαι σε επαφή με το ΤΑΗ. Προσπαθούμε να βρούμε προληπτικά στο κομμάτι του νερού. Ξέρετε ότι ήταν μια χρονιά η οποία ήταν δύσκολη. Το κοιτάζουμε και προσπαθούμε να το λύσουμε. Λοιπόν, αυτά από πλευράς της κυρίας Παναγιώτου, Υπουργός Γεωργίας, έδωσε δεσμεύσεις στους αγρότες, στους γεωργούς, αλλά φαίνεται ότι δεν πείθονται, δεν είναι ικανοποιημένοι από αυτά τα οποία έχουν ακούσει, γιατί ίσως έχουν ακούσει και άλλες φορές αυτά τα θα, και είναι στο περίμενε όταν ακούσω ότι περιμένουν αυτές τις αποζημιώσεις εδώ και 8-9 μήνες, αντιλαμβάνεστε, όταν πέφτει ξανά η συζήτηση για να πάρουν και άλλες αποζημιώσεις λόγω της κακοκαιρίας και δεν πήραν αυτά που έπρεπε να πάρουν πριν 8-9 μήνες. Ναι, θα υπάρχει αυτή αμφισβήτηση. Πάμε αμέσως στον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής, τον κύριο Γιαννάκη Γαβρίλ, τον οποίο έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός. Κύριε Γαβρίλ, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, κύριε Γαβρίλ, πάντως η Υπουργός έδωσε δεσμεύσεις. Εμφανίστηκε έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών. Η ίδια πέρασε το μήνυμα ότι γνωρίζει το αντικείμενο, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και ότι θα κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μην υπάρχει τόση καθυστέρηση στην παραχώρηση των αποζημιώσεων. Εσείς μείνατε ικανοποιημένος από αυτά τα οποία έχετε ακούσει? Η εμπειρία μας διδάσκει ότι η γραφειοκρατία που επικρατεί τα διάφορα υπουργεία, όχι μόνο στο Υπουργείο Γεωργίας, όταν το κράτος πρέπει να δώσει χρήματα, κολυσιεργεί καθυστερά, ενώ όταν θέλει να πάρει, τα παίρνει αμέσως. Ναι.
εξήγησα τι εννοώ με αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν γίνεται να εξαγγέλνεις ότι θα δώσεις εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία 55 ευρώ το δεκάριο για εμπάταδο καλλιέργεια πριν 9 μήνες και η γραφειοκρατία ή δεν ξέρω πώς να την ονομάσω να λέει ότι τον Απρίλη θα τα πάρει. Μα αυτούς τους 9, 10, 12 μήνες πώς που ο παραγωγός δεν έχει μία, πώς θα συντηρηθεί η οικογένειά του. Σωστά. Έχουμε έναν σχέδιο διαχείρισης κινδύνων για τη γεωργική παραγωγή, το οποίο νοσεί. Είχαμε τον ΟΒΑ και δεν μας άρεσε, είναι πρέπει να τον κλείσουμε, προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα, κάναμε αυτό το σχέδιο, το οποίο έχει πάρα πολλά προβλήματα, το παραδέχονται όλοι, αλλά κανένας δεν αγγίζει το θέμα αυτό. Έχω το έχουμε στην ημερήσια διάταξη ενός αυτεπάγγελτο, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε με πρόταση νόμου. Πρέπει το ίδιο το Υπουργείο να μας φέρει από τις εισηγήσεις μας τις υιοθετά. Να υιοθετήσει τις εισηγήσεις μας και μας φέρει ένα νέο σχέδιο το οποίο θα το συζητήσουμε και θα το βελτιώσουμε. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει μόνο με το θα. Ναι. Ακριβώς. Το θα το φυτέψαμε και δεν βλάστησε, κύριε Γαβρίλ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και είναι η χρυσή τομή που μπορεί να βρεθεί ώστε να αποδεσμεύονται γρήγορα τα κονδύλια που αφορούν τους αγρότες, τους γεωργούς. Απλοποίηση των διαδικασιών εκτίμηση των ζημιών. Το πρώτο και το πιο σημαντικό, να δημιουργηθεί τράπεζα δεδομένων στο Υπουργείο Γεωργίας για να μπορεί να αξιολογά. Ξέρετε κάτι, τώρα αυτές οι πατάτες που καταστράφηκαν εξαιτίας του χαλαζιού θα περιμένουν να πωληθούν για να βγει η μέση τιμή της αγοράς για να δώσουν αποζημίωση. Τον Οκτώβρη θα τα ανακοινώσουν και ο Γιώργος θα περιμένει να πάρει τον άλλον Οκτώβρη. Α, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούν στατιστικά της στατιστικής υπηρεσίας και να μην έχουν τη δική του τράπεζα δεδομένων. Μάλιστα. Και αν θέλει δεδομένα, η στατιστική υπηρεσία θα τα παίρνει από το Υπουργείο, όχι από του παραγωγού. Πόσες φορές πρέπει να ραβούμε αυτά. Σε ποιο ποσό ανέρχονται οι ζημιές λόγω της κακοκαιρίας για τους πατατοπαραγωγούς, έχουμε εικόνα. Η περιοχή Ξηροφάου, Ορμίδια, Σαυγόρου, αν καταλάβα καλά το ερώτημά σα, ήταν οι περιοχές που πήγαν και το παραλίμνη με έναν αναμεσόλιο που κατάσταση στο ίδιο θερμοκήπιο. Εγώ εννοώ και ρωτώ το ύψος της ζημιάς. Έχει γίνει καταγραφή, ξέρουμε αριθμό. Έχουμε ζητήσει από τους παραγωγούς να καταγράψουν, να κάνουν δήλωση στο τμήμα Γεωργίας, στο Αρχιακό Γραφείο Γεωργίας. Και να πάνε η λειτουργία του τμήματος να καταγράψουν τις ζημιές. Θα πρέπει να περιμένουν γύρω στις 10 μέρες. Και μετά. Να φανεί το μέγεθος της ζημιάς για να μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα περίπου πόσα εκατομμύρια είναι η ζημιά. Μάλιστα. Κύριε Γαβρίλη, να σας ρωτήσω κάτι άλλο πριν σας αποδεσμεύσω. Επειδή οι αγρότες στην Ευρώπη βρίσκονται σε αναβρασμό. Είδαμε τις εικόνες από τις Βρυξέλλες και εδώ διάβαζα ότι τελικά στη Γαλλία ο Μακρόν με κάποιο τρόπο έκανε πίσω και αναστέλλει το σχέδιο περιορισμού χρήσης των παρασιτοκτόνων. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο θα ζητήσετε να το συζητήσετε και εδώ στην Κύπρο, γιατί έχουν απαγορευτεί αρκετά τα οποία δεν βοηθούν καθόλου τους γεωργούς και τους αγρότες. Όταν ήταν η πρόταση για την ορθολογική πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας στείλαμε αιτιολογημένη γνώμη για να μην συζητήσει. Και σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν έγινε η ψηφοφορία, υιοθετήθηκε η άποψη της Επιτροπής Γεωργίας μαζί με άλλα κράτη-μέλη και δεν συζητήθηκε, σταμάτησε να συζητήσει αυτό το οποίο θέλαν να κάνουν, το οποίο ήταν στο βωμό της πράσινης ανάπτυξης,
περίπου το 80% τη Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν φυτοφάρμακα. Γι' αυτό είμαστε τόσο έντονοι τότε, τη λογία τον Ιούλη. Ευτυχώς τα καταφέραμε, αλλά αυτό το οποίο τώρα γίνεται και με τα αυξημένα κόστη παραγωγής έχουν διαλύσει την κυριολεξία των προηγούμενων, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέπετε τις αντιδράσεις. Ναι. Πρωτοπόρησε η Κύπρος στις κινητοποιήσεις, να το πούμε αυτό, αφορούσε το χαλούμινο όμως, όχι τα αυξημένα κόστη παραγωγής, αλλά είναι αλληλένδερ. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα αυτό το κεφάλαιο που αφορά τα φυτοφάρμακα είναι ανοιχτό, το έχετε θέσει, γιατί είδαμε ότι είχαν αντιδράσει οι αγρότες, οι γεωργοί, αν δεν κάνω λάθος, τότε, και άρα δεν το έχει κλείσει η Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι ανοιχτό και είναι εκεί για να ληφθούν αποφάσεις. Θα ξανασυζητηθεί μάλλον με τα ευρωπαϊκά δεδομένα όπως είναι αυτό όταν λέει. Θα είναι... Η Κύπρος στην Προεδρία, έτσι υπολογίσαμε. Μάλιστα. Άρα είναι ανοιχτό και όταν θα είναι η Κύπρος στην Προεδρία θα συζητηθεί ξανά. Αυτό το κεφάλαιο δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, Όχι. Λοιπόν ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γαβρίλη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, όπως έχουμε... Να είστε καλά. Όπως έχουμε πει κυρίες και κύριοι, είναι σαν αυρασμό οι αγρότες. Κομβόι με εκατοντάδες οργισμένους αγρότες έφτασε από νωρίς στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να ακουστούν τα αιτήματά τους από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύνοδο Κορυφής. Άναψα φωτιές σε σωρούς από παλέτες και χτύπησαν τις κόρνες τους σε μια κορύφωση των διαμαρτυριών τους. Οι αγρότες καταγγέλουν μεταξύ άλλων την ασυνέπεια των ευρωπαϊκών πολιτικών, τη συσσόρευση περίπλοκων περιβαλλοντικών κανόνων, τον αθέμητο ανταγωνισμό από το εξωτερικό και τα χαμηλά εισοδήματά τους. Να δούμε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Οργισμένοι Βέλγοι αγρότες πετούν αυγά και ανάβουν φωτιές έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Διαμαρτύρονται για την κοινή αγροτική πολιτική την ώρα που οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συγκεντρωθεί στη Βελγική πρωτεύουσα για να συζητήσουν το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας. We are protesting today against so many rules from Europe. We must have these guys to let them see even you need us, help us because so far is it now, we need help for normal living. Οι παραχωρήσεις της Κομισιόν για περιορισμό των εισαγωγών από την Ουκρανία και μερική εξαίρεση στην αγρανάπαυση που επιβάλλεται από την κοινή αγροτική πολιτική δεν ικανοποιούν τους αγρότες. Εκατοντάδες ήταν αυτοί που πέρασαν τη νύχτα έξω από τα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμών, ενώ τουλάχιστον 1.000 τρακτέρ έχουν αποκλείσει τους δρόμους των Βρυξελών. The rules in outside of Europe are too easy. It's too difficult for us to farm normally on a daily basis. It's too difficult for us. We ask easier rules. Οι Βέλγοι αγρότες ακολουθούν το παράδειγμα των Γάλλων, Γερμανών και Ιταλών συναδελφών τους που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στις τελευταίες εβδομάδες. Καθώς όπως υποστηρίζουν, τα έσοδά τους είναι πενιχρά, υπόκεινται σε βαριά φορολογία και αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Tutto quello che abbiamo da comprare aumenta. La nostra roba, io faccio cereali, i prezzi sono di 30 anni fa. Μπλοκάροντας την ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δεν δίστασε πάντως να εκφράσει τη στήριξή του στα μπλόκα των αγροτών. Mistake that the voice of people is not taken seriously. They are not taken seriously by the leaders. That's the number one problem. Στη Γαλλία, οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές όταν αγρότες επιχείρησαν να αποκλείσουν την αγορά ρανζής στα περίχωρα του Παρισιού. Κινητοποιήσεις έχουν εξαγγείλει και οι αγρότες στη Ισπανία και Πορτογαλία. Πάντως, κατάφεραν κάτι άλλο εκεί στις Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε συμφωνία για στήριξη της Ουκρανίας με επιπλέον 50 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω της αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, κατέληξαν ομόφωνα οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη συμφωνία γνωστοποίησε μετά την έναρξη της έκτακτης συνόδου κορυφής με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαρλ Μισελ. Υπερψήφισε και ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είχε συνάντηση με επικεφαλής του Συμβουλίου και της Κομισιόν, καθώς και με τους ηγέτες Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας. Ήταν ο συγκεκριμένος που έβαζε βέτο
ώστε να μην δοθεί αυτό το πακέτο στήριξης στην Ουκρανία. Τελικά έκανε πίσω. Θα δούμε τι πήρε για να κάνει πίσω, γιατί πάντα έτσι κάνει η Ουγγαρία. Πάμε να δούμε όμως το ρεπορτάζ του Βεργίνα Ελλάδος. Στη συμφωνία για το πακέτο βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία κατέληξαν τελικά οι 27 στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Charles Michel. Έχουμε συμφωνία και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή, μακροπρόθεσμη και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και ευθύνη για τη στήριξη της Ουκρανίας. Γνωρίζουμε τι διακυβεύεται. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος είχε θέσει βέτο όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, τελικά πίστηκε να συμφωνήσει. Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, συμπαράγραφο 6α, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στη βάση της ετήσιας έκθεσης της Κομισιόν για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξη για την Ουκρανία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει συζήτηση σε ετήσια βάση με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί σε 2 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάνει πρόταση για αναθεώρηση στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή φαίνεται πως ήταν η διατύπωση που συμφωνήθηκε με τον Ορμπάν και ξεκλείδωσε τη συμφωνία, καθώς αυτό ζητούσε ετήσια αναθεώρηση της χρηματοδότησης στην Ουκρανία. Είχε προηγηθεί πολυμερή συνάντηση ηγετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Βίκτορ Ορμπάν, που συγκάλεσε πριν από την έναρξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής ο Charles Michel, με σκοπό να καμφθούν οι αντιρρήσεις του. Προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο Κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Είμαι αισιόδοξος ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε 27 χώρες να πετύχουμε επιτέλους μια συμφωνία η οποία να δώσει λύση σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποδεσμεύσουμε τους πρόσθετους πόρους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να υποστηρίξουμε εκείνες τις χώρες που δοκιμάζονται από προσφυγική κρίση, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, η οποία δίνει έναν υπαρξιακό αγώνα για την ελευθερία της. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε αποφασισμένοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να βρούμε σήμερα μία λύση. Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες διεξάγεται στη σκιά έντονων αγροτικών κινητοποιήσεων στην πρωτεύουσα του Βελγίου αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρξει μία πάυση στο καθεστώς αγρανάπαυσης για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορέσουν να αποδεσμευθούν πρόσθετες εκτάσεις για καλλιέργεια, έτσι ώστε οι αγρότες μας να έχουν πρόσθετο εισόδημα και από την πώληση των προϊόντων, αλλά και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθες. Η ελληνική πολιτεία, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της Γενναιοδουλίτων, βρίσκεται πάντα κοντά στο πρωτογενή τομέα, όπως το έκανε εδώ και 4,5 χρόνια. Έτσι θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα, ώστε στο μέτρο του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Οι αρρωγές που ανακοινώθηκαν χθες από τη γαλλική κυβέρνηση και οι παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αγρανάπαυση και τις εισαγωγές από την Ουκρανία δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται επίσης στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία και φυσικά και την Ελλάδα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Πάμε να δούμε τι είδους εξελίξεις θα έχουμε στα επιτόκια και ήρθαν και οι δηλώσεις. Σπαρμόδια χείλη. Εντός του τρέχοντος έτους και εφόσον δεν προκύψουν νέες απροσδόκητες εξελίξεις, αναμένεται να υπάρξει μείωση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος Ηροδότου. Τόνισε ότι η οικονομία του τόπου παρουσίασε αξιοθαύμαση αθεκτικότητα, υπογραμμίζοντας την ίδια στιγμή πως δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εντάσεων. Να δούμε τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ηροδότου αλλά και ο κύριος Μάκης Κεραυνός. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε μια καλή πορεία, την οποία θα πρέπει να διαφυλάξουμε. Έχουμε συζητήσει για επιμέρους θέματα όπως είναι ο πληθωρισμός και πώς επηρεάζεται γενικά η ευρωπαϊκή οικονομία από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία φαίνεται ότι υπάρχει μια κάθοδος στις τιμές βασικών προϊόντων, ακόμα και στα καύσιμα. Λαμβάνουμε υπόψη την πρόοδο και θα έλεγα σίγουρα θα αρχίσει, αν δεν δούμε κάποιες απροσδόκητες εξελίξεις, μειώσεις επιτοκίων θα αρχίσουν εντός του 2024.
πρέπει να είμαστε όμως στη βάση των δεδομένων. Αυτό λέμε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Δεν πρέπει ούτε να αρχίσει η κάθοδος πολύ νωρίς, διότι τότε μπορεί να επανέλθει ο πληθωρισμός. Τότε θα είναι κακό μετά να πρέπει να ξαναενεργήσουμε με μέτρα για να τον περιορίσουμε, αλλά ούτε και να καθυστερήσει πρέπει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να συζητήσουμε τόσο τις αποφάσεις των 27 που αφορούν την βοήθεια προς την Ουκρανία, τα τρακτέρ πολιορκούν τις Βρυξέλλες, τι ζητούν αλήθεια οι αγρότες, θα κάνουμε συζήτηση και γι' αυτό και θα δούμε και για τις μειώσεις των επιτοκίων. Κάποιο τρόπο όλα συνδέονται. Είναι μαζί μας από τις Βρυξέλλες οικονομολόγος ευρωβουλευτής, ο κύριος Κώστας Μαυρίδης. Με τον κύριο Μαυρίδη θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρίδη. Καλησπέρα και σας, αγαπητή μου Νατάσα, και στους τηλεθεατές σας. Μια μικρή διόρθωση. Έφτασα Κύπρο, γιατί αύριο είστε Κύπρο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσουμε από τις αποφάσεις των 27. Ναι. Τι σημαίνει τελικά το γεγονός ότι ήρθε το βέτο της η Ουγγαρία, θέλω να το συζητήσουμε αυτό, κάτι θα πήρε πάλι η Ουγγαρία για να καταφέρει να πει το «ΟΝΕ», πώς πίστηκε και τι σημαίνει αυτή η βοήθεια προς την Ουκρανία τη δεδομένη στιγμή. Τουλάχιστον με βάση την επίσημη πληροφόρηση από όσα έχουν αναγραφεί από τους εμπλεκόμενους και ειδικά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και άλλους, έγινε αποδοχή εκ μέρους των 27, ένα αίτημα που είχε ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο οποίος επέμενε ότι θα πρέπει η συζήτηση γύρω από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιλαμβάνει μία πρόνοια ότι θα γίνεται ανά έτος μία συζήτηση για αναπροσαρμογή. Εκείνο που υπήρξε το συμβιβαστικό κείμενο, η φράση τελικά, ήταν ότι έγινε αποδεκτό ότι θα γίνεται μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει φυσικά για την συζήτηση αυτή τη βοήθεια προς την Ουκρανία ανά έτος, και συγκεκριμένα σε 2 χρόνια από σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει την φράση, αν χρειαστεί, θα υποβάλει μια αναπροσαρμογή. Αυτό φαίνεται, ό,τι και αν σημαίνει με αυτό το γενικό λογολεκτικό, ικανοποίησε τον Ούγγρο, επικεφαλής της κυβερνήσεως, και καταλήξαν στα νέα 50 δισεκατομμύρια, τα οποία κανονικά θα πρέπει να διοχετευτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω τώρα και για αυτή την πολιορκία των αγροτών με τα τρακτέρ τους στις Βρυξέλλες, και ενώ ήταν σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής, δίνονται υποσχέσεις, αλλά δεν τους ικανοποιούν αυτές οι υποσχέσεις που δίνονται. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, και διάβαζα, και να έχει την καλοσύνη να μας πείτε αν όντως έχουν έτσι τα πράγματα, διάβαζα ότι είναι δυσαρεστημένοι σε σχέση πάλι με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ουκρανία και τους επηρεάζουν μεταξύ άλλων. Κοιτάξτε, και να ήθελα να το αρνηθώ αυτό που λέγεται, δηλαδή την διασύνδεση από τη μια να λαμβάνεται μια, το λαμβάνεται μια αλφαγιότητα, μια απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την παροχή άλλων 50 δισεκατομμυρίων προς την Ουκρανία, ενώ ταυτοχρόνως Ευρωπαίοι πολίτες να προβάλλουν τη δική τους κατάσταση, η οποία είναι θέμα επιβίωσης, τουλάχιστον όπως το προβάλλουν ήδη, θεωρώ ότι δημιουργεί ένα μεγάλο πολιτικό ερώτημα. Δηλαδή, μήπως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν λαμβάνουν συλλογικά υπόψη τα αιτήματα των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ επικεντρώνονται σε γεωπολιτικά ζητήματα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας προβληματίσει και θεωρώ ότι θα κάνω για μια εκτίμηση, φυσικά το αυτονόητο θα πω, είναι ότι αυτό θα επηρεάσει και τις ευρωεκλογές. Τώρα, εκεί που θεωρώ ότι όχι μόνο οι αγρότες έχουν δίκαιο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση το αντιμετώπισε σχετικά επιφανειακά το θέμα, είναι ότι τρεις λόγοι, αγαπητή μου Ιωάννα, επηρεάζουν το ζήτημα των αγροτών. Συνοπτικά, το ένα είναι όντως η μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, που αποτελεί μεγάλο μέρος του κόστους
των αγροτικών προϊόντων. Αυτό ενδεχομένως να είναι πρόσχερο. Το άλλο είναι αυτό που έθετε οι πενιχτήτες του ρεπορτάζ σας, ότι οι αγρότες αισθάνονται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που συλλογικά διαπραγματεύεται τις λεγόμενες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με την Κίνα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Καναδά. Είναι συλλογικές αυτές οι συμφωνίες εμπορίου και δεν είναι το κάθε κράτος μέλος από μόνο του ξεχωριστά, ούτως ώστε να υπάρχουν οι προσαρμογές. Άρα καταλήγουμε σε ένα συνολικό πλαίσιο το οποίο αναπόφευκτα δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Και το τελευταίο που θεωρώ ότι είναι το μέγιστο πρόβλημα είναι ότι αυτό που ονομάσαμε και αποδεχόμαστε όλοι μας ως πράσινη μετάβαση στο 2050, στην πράξη μπορεί να ακούεται κάτι το πολύ σημαντικό και ωραίο, αλλά στην πράξη συνεπάγεται και ένα τεράστιο κόστος. Κόστος υπό την έννοια αυτών που έχουν επιβληθεί ως περιοριστικά μέτρα στους αγρότες, αγρανάπαυση ή χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων. Την ίδια στιγμή όμως που αυτά, πολύ πολλά από αυτά, δεν επιβάλλονται ως κανονισμοί στους γεωργούς που παράγουν τα ίδια προϊόντα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως εδώ έχουν δίκιο. Δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, τον οποίο ως Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να διαχειριστούμε με ένα πιο δίκαιο τρόπο. Διαφορετικά οι αγρότες θα συνεχίσουν την οργή η οποία θα έχει και συνέχεια. Αυτό με τα φυτοφάρμακα είδαμε τον Μακρό να κάνει πίσω. Είχα και συζήτηση πριν από λίγο με τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής και το συζητήσαμε. Είδαμε τον Μακρό ξαφνικά να κάνει πίσω και να ικανοποιεί κάποια αιτήματα των αγροτών σε σχέση πάντα με τα φυτοφάρμακα. Είναι ένα θέμα το οποίο είδαμε να το συζητούμε και εδώ πριν λίγους μήνες εδώ στην Κύπρο. Άρα όλη η Ευρώπη και αφορά τον αγροτικό κόσμο αυτό, υπήρξαν αντιδράσεις σε αυτό το σκέλος και όχι μόνο. Άρα είναι συγκεκριμένα τα αιτήματά τους. Κάτι το οποίο ίσως να μην το ακολουθούν στην Ουκρανία που δίνονται αυτές οι βοήθειες, η ενίσχυση και όλα αυτά. Είναι οι συσχετισμοί που γίνονται πάντα, οι συγκρίσεις. Και όχι μόνο στην Ουκρανία, και σε άλλες χώρες και εντός της υπηρετικής Ευρώπης, αλλά και εκτός από τη Λατινική Αμερική ιδιαίτερα, ένα τεράστιο ποσό αγροτικών προϊόντων. Αλλά εκείνο που θέλω να σας τονίσω είναι ότι η Κύπρος κατά κάποιο τρόπο μέχρι στιγμής βρίσκεται εκτός αυτού του αρνητικού επηρεασμού, επειδή δόθηκε μια μάχη και οι αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου. Και εμείς αναλάβαμε πρωτοβουλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενώ αρχικώς, δεν θέλω να πω σε τεχνικά θέματα, αλλά ο κανόνας με την αγρανάπαυση και άλλα θέματα ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Πολύ αυστηρό, ναι. Ναι. Και τελικά έγιναν κάποιες εξαιρέσεις και η Κύπρος ως μικρό κράτος μέλος εποφελήθηκε. Αυτό όμως συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά άλλα μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Τώρα, σε σχέση με το θέμα του ανθέμητου ανταγωνισμού, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ακριβώς. Είμαι βέβαιος ότι αν υπήρχε ένα από άλλο... εκεί πηγάζουν όλα τα προβλήματα, κύριε Μαυρίδη. Είναι αυτό που λέμε, είναι το αποτέλεσμα που μετρά. Με τον αθέμητο ανταγωνισμό. Τι παίρνουν και τι δίνουν. Ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιοι δεν είναι οι περιορισμοί για κάποιους. Καταλάβετε, είναι εδώ. Δεν παίζουν όλοι με τους ίδιους όρους. Κοιτάξτε, εδώ θα συνταχθώ με την άποψη, την προσέγγιση του Προέδρου Μακρόν, ότι από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε αυτού του είδους τα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μπορούμε παρά να επανέλθουμε και να τα διαχειριστούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε στο κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιεί από τα δημοσιονομικά σου αποθέματα επιδοτήσεις. Δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Έχουμε επιβάλει πανευρωπαϊκούς κανόνες. Εάν αισθανόμαστε ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε κάποιους από αυτούς τους κανόνες, πρέπει να είναι και αυτή η απόφαση πανευρωπαϊκή. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι η συζήτηση εκεί στις Βρυξέλλες είναι αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και είδαμε ότι δεν υπάρχει κοινός βηματισμός για τη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει γεωπολιτικό ρόλο, δεν μπορεί να επιβάλλει λύσεις. Μπορούμε να προτείνουμε, να κάνουμε εισηγήσεις,
Εδώ βρισκόμαστε και η ευχή όλων μας είναι να τερματιστεί αυτή η αιματοχυσία. Γιατί καθώς εμείς μιλάμε, χάνουμε συνεχώς ζωές. Φυσικά αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί, αλλά από την άλλη αναγνωρίζουμε και το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού και όλων αυτών των αθώων να έχουν δικαίωμα στη ζωή. Μάλιστα. Και έρχονται μειώσεις, μας λένε, στα επιτόκια. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε και εδώ στο στούντιο μαζί. Τελικά ήρθαν αυτές οι δηλώσεις που αναμέναμε. Εάν δεν υπάρχει κάτι απρόπτο, εντός του 2024, μας είπε και ο κύριος Κωνσταντίνος Ηροδότου, έχοντας δίπλα τον Υπουργό Οικονομικών, ότι θα έχουμε μειώσεις στα επιτόκια. Ναι, ο κύριος Ηροδότου φυσικά κινείται στο πλαίσιο των υποδείξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να μιλούμε πολύ πιο ελεύθερα. Όντως, εάν υπάρχει μια νέα επιβεβαίωση αυτής της ψωτικής τάσης στον πληθωρισμό, τότε και εγώ πιστεύω ότι αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2024 θα δούμε την πρώτη μείωση. Παρεπιπτόντως, μιλάμε για το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ένα άλλο κειμενόμενο επιτόκιο, το οποίο και αυτό χρησιμοποιείται σε αρκετές δανειακές συμβάσεις στην Κύπρο, το Euribor, όπως είναι γνωστό, έχει πάρει την κατιούσα. Άρα προμηνύεται εκτός απρόπτου ότι και το δανειστικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αυτό θα συνεχίσει προς τα κάτω. Λοιπόν, θέλω να πούμε και για την αυριανή εκδήλωση που θα λάβει η χώρα στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να πούμε λίγα λόγια, γιατί θα συζητηθούν θέματα τα οποία μας αφορούν. Στέγαση, αξιοπρεπής, αδιαβίωση, κατώτατος μισθός. Πολύ σωστά. Λοιπόν, έρχεται ένας επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν επισκέπτονται κράτη-μέλη οι επιτρόποι πολύ συχνά. Είναι η πρώτη του φορά που θα επισκεφτεί το νησί μας. Είναι ο επίτροπος για θέματα απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως ονομάζεται. Είναι Νίκολα Σμίτ το όνομα του. Διετέλεσε παλαιότερα και ευρωβουλευτής. Είναι από το Λουξεμβούργο. Και αυτός ανάμεσα στα επιτεύγματα για τα οποία μπορεί να προβάλλει ότι είχαν και τη δική του προσωπική σφραγίδα, ήταν για παράδειγμα η για δεκαετίες συζήτηση για ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο κατώτατου μισθού. Αυτό έγινε επί δικής του θητείας. Θα παρουσιάσει και άλλα επιτεύγματα, αλλά το σημαντικότερο είναι το εξής. Πρώτον, θα μας πει ποιες είναι οι προτεραιότητες του για τη νέα χρονιά σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και το δεύτερο, είμαι βέβαιος, θα δεθούν κάποια ζητήματα από τους παρευρισκόμενους γύρω από πτυχές όπως ο κατώτατος μισθός, η στέγαση που αφορούν ιδιαίτερα την κυπριακή κοινωνία. Αυτά τα θέματα, για παράδειγμα, πολύ ο κατώτατος μισθός ρυθμίστηκε σωστά, διασφαλίζει το απαιτούμενο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Αυτά είναι ερωτήματα που θα τεθούν αύριο στις 9 το πρωί, 9 με 10 το στο πρωί, σπίτι. Στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λευκοσία. Είναι ανοιχτό στο κοινό, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, αλλά για λόγους ασφάλειας πρέπει να έχει μαζί του να προσκομίσει την ταυτότητά του. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαυρίδη για το χρόνο σας, συζήτηση που κάναμε. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα κυρίε και κύριοι. Πάμε να δούμε τι τρέχει στην νομική υπηρεσία. Σε σχέση πάντα με τις καταγγελίες που έκανε ο γνωστός ποινικολόγος Ευστάθιος Ευσταθίου. Απορρίπτει όσα του καταλογίζει ο ποινικολόγος Ευστάθιος Ευσταθίου, Γενικός Εισαγγελέας. Σε γραπτή δήλωση του απαντά στις καταγγελίες κατά νομικής υπηρεσίας για κουκούλωμα απάτης 113 και κάτι εκατομμυρίων δολαρίων, συγκάλυψη και διαφθορά, κάνοντας λόγο για συνεχιζόμενη ανίκεια, λέει, και απαράδεκτη συμπεριφορά από τον δικηγόρο. Σημειώνει πως τα όσα άκουσε έχουν ξεπεράσει το όποιο όριο ανοχής του, ενημερώνει μάλιστα ότι απέστειλε υλικό στον Πακύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και καλεί τους δικηγόρους να εξετάσουν πιθανή παραπομπή του δικηγόρου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο ποινικολόγος άφησε εχμές, να υπενθυμίσουμε, περί χρηματισμού με 3 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθηθεί Ρώσος δισεκατομμυριούχος. Ήταν ένα ρεπορτάζ που είδε το φως μέσα από την εφημερίδα Πολίτης. Πριν 3 μέρες έγινε αυτό.
Και είχαμε αυτή την αντίδραση σήμερα από πλευράς του κύριου Σαββίδη. Δυστυχώς, λέει, εξακολουθούμε να είμαστε μάρτυρες μιας συνεχιζόμενης ανίκειας και απαράδεκτης συμπεριφοράς εκ μέρους του δικηγόρου κυρίου Ευστάθιου Ευσταθίου, ο οποίος στις τελευταίες μέρες, κατά επανάληψη, προβάλλει δημοσίως αήθεις ισχυρισμούς περί διαφθοράς στην νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας, ενίοτε ισχυριζόμενος χρηματισμό λειτουργών της και ενίοτε συγκάλυψη από τους επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας, λειτουργών της νομικής υπηρεσίας ή και ποινικών αδικημάτων, απορρίπτω απερίφραστα για άλλη μια φορά τους ισχυρισμούς του κυρίου Ευσταθίου. Οι δηλώσεις και τοποθετήσεις του κυρίου Ευσταθίου για συγκάλυψη και διαφθορά, οι οποίες δυστυχώς αναπαράγονται από μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν ωστόσο ξεπεράσει το όποιο όριο ανοχής μου. Ευθύνη μου και μέγιστη υποχρέωσή μου ως Γενικός Εισαγγελέας, πέραν των όποιων προσωπικών δικαιωμάτων μου ως άτομο, είναι η διαφύλαξη, λέει, και η περιφρούρηση του ύψιστου αυτού θεσμού που υπηρετώ, τον συναδέλφο μου και της νευραλγικής υπηρεσίας της οποίας προείσταμε. Έχω επικοινωνήσει με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, στον οποίο ανέφερα ότι θα του αποστείλω εντός της ημέρας όλες τις δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις του κ. Ευσταθίου και την αναπαραγωγή του σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι παραπομπής του κ. Ευσταθίου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των Δικηγόρων. Νοείται ότι στην παρούσα υπόθεση θα εξαιρεθώ από την οποιαδήποτε διαδικασία του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Δικηγόρων. Και δεν σταματά εκεί. Λέει και σημειώνει, λοιπόν, ο Γενικός Εισαγγελέας ότι σε σχέση πάντα με τα όσα έχουν ακουστεί και έχουν προκύψει μέσα από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, θα αποστείλει όλο το υλικό, λοιπόν, στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο για να ληφθούν αποφάσεις και τους εξηγείται, τους ανοίγει παράθυρο, ότι θα πρέπει να παραπέμψουν τον κύριο Ευστάθιο Ευσταθίου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Θα δούμε πώς θα απαντήσει ο κύριος Ευστάθιος Ευσταθίου. Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς σχολιάσε ο Λευκός Οίκος το ενδεχόμενο που άφησε να βγει στο φως η κυρία Νιούλαντ για να πάρει η Τουρκία τα F-35, αν εγκαταλείψει, είπε, τους S-400, αυτό είπε στην Άγκυρα, και όλα αυτά πριν τη συνάντηση του Αγίου Περτογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο στις 12 Φεβρουαρίου θα πάει η Τουρκία. There's no change to our view that the F-35 program for Turkey is incompatible with their use of the S-300 and the S-400 missiles. So we're still having those discussions. And should Turkey be able to resolve our concerns about that, then there could be a restoration of movement into the F-35 program. But that's where we are. There's no change to that. Ξανά στα δικά μας, σε σχέση πάντα με την κόντρα του Γενικού Εισαγγελέα με τον Γενικό Ελεκτή, να σας πω ότι ενώπιον της Βουλής κατατέθηκε στη σημερινή ολομέλεια του Σώματος η πρόταση νόμου που προβλέπει τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα σε νομικό σύμβουλο του κράτους και σε δημόσιο κατήγορο. Την πρόταση που κατέθεσε η Ειρήνη Χαραλαμπίδου συνυπογράφουν από τον Δυσίο Δημήτρη Δημητρίου, η Ρίτα Σούπερμαν, από το Δίκο ο Παύλος Μιλωνάς και ο Χρυσάθος Σαββίδης, από τους οικολόγους ο Χαράλαμπος Θεοπέπτου και ο Σταύρος Παπαδούρης και ανεξάρτητοι βουλευτές Κωστής Ευσταθίου και Αλεξάνδρα Αταλίδου. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την εξέλιξη που αφορά το δραπέτη. Θυμάστε που έφυγε μέσα από τα χέρια της αστυνομίας 28χρονος στη Λακατάμια. Πήγε σήμερα ο ίδιος και παραδόθηκε και μετά επανασυνελήφθη. Με βάση δικαστικό ένταλμα, τέθηκε εκ νέου υποκράτηση. Κάποια δεδομένα θα δώσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, που αφορούν τον καρκίνο. Το 2022 υπήρξαν κατ' εκτίμηση 20 εκατομμύρια κρούσματα καρκίνου στον κόσμο και 9,7 εκατομμύρια θάνατοι, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόκειται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, για αυξανόμενο βάρος που κρύβει αυτό που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποκαλεί εντυπωσιακή ανισότητα ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες. Περίπου ένα στους πέντε ανθρώπους αναπτύσσει καρκίνο στη διάρκεια της ζωής του, αναφέρει η δήλωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Έρευνας για τον Καρκίνο, και ένα στους 9 άνδρες και μία στις 12 γυναίκες πεθαίνουν από την νόσο. Στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, μία στις 12 γυναίκες εμφανίζει καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της, όμως μόνο μία στις 71 γυναίκες πεθαίνει από την νόσο αυτή. Αυτά είναι τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, και θεωρούν ότι θα έχουμε το 2050 ο αριθμός, λέει, των νέων κρουσμάτων καρκίνου θα αυξηθεί κατά 77%.
Είχαμε εξέλιξη όσον αφορά το LNG, αυτή την υπόθεση. Πήγε λοιπόν η όλη ιστορία στην Βουλή να συζητηθεί. Ένταση υπήρξε για το τερματικό LNG στο Βασιλικό. Πριν ακόμη ξεκινήσει η συζήτηση, να σας πω πως το αίτημα της ΔΕΦΑ, όπως το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίας για την έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας που αφορά υποκατασκευή έργου του τερματικού επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό, έχει γίνει και κλεισμένο των θυρών. Αυτό ζητήθηκε και έγινε. Έντονη στις τοποθετήσεις στους βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ενώπιον της οποίας έγινε συζήτηση. Να σας πω πως ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κύριος Ζαχαρίας Κουλίας, και ο βουλευτής του Δήκου, ο Χρήστης Παντελίδης, υπέδειξαν ότι πρόκειται για ενέργειες βλακείας ή διαφθοράς και μάλλον συμβαίνει το δεύτερο. Πάντως, η ΔΕΦΑ ζήτησε και κλεισμένο το θυρό συζήτηση, καθώς βρίσκεται ενώπιον Διευθυντικού Δικαστηρίου στο Λονδίνο με τον εργολάβο του έργου, την κινέζικη εταιρεία που ανέλαβε, και προς αποφυγή δημοσιοποίησης στοιχείων. Να σας πω πως ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, ο Υπουργός Ενέργειας, παραδέχθηκε ότι είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν μέσα από την κατασκευή του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, ότι έχουν δοθεί πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι έπρεπε να έχουν δοθεί, ότι είναι στα μισά του δρόμου το όλο έργο ακόμη και ότι αποκλείεται να ολοκληρωθεί σε σχέση πάντα με τις ρήτρες που υπάρχουν στο συμβόλαιο. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά και αυτά έχουν προκύψει μετά και τις υποδείξεις του Γενικού Ελεκτή, καλό να το λέμε και αυτό, σε σχέση πάντα και με τις ενέργειες που γίνονται για να αλλάξουν οι αρμοδιότητες εκεί στην ηλεκτρική υπηρεσία. Προσπαθούν κάτι άλλο να κάνουν το Προεδρικό, η κυβέρνηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Θα δούμε τις αποφάσεις τους και γι' αυτό, γιατί υπήρχε αντίδραση του Γενικού Ελεκτή. Αυτό είναι άλλο θέμα, ωστόσο στεκόμαστε σε αυτά τα οποία υπέδειξε ο Γενικός Ελεκτής και αφορούν και αυτό το έργο, που μυρίζει φιάσκο, μυρίζει σκάνδαλο. Θα τα δούμε στην πορεία όλα, πάντως υπάρχουν παραδοχές και από πλευράς του Υπουργού Ενέργειας. Αυστηρό μήνυμα στις τοπικές αρχές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους ώστε να προωθηθεί μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, έστειλε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Μιλώντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, ανέφερε ότι σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα ως προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Σημείο ανησυχίας αποτέλεσε η μη λειτουργία του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος Ευαγόρας, ενώ η Ένωση Δήμων έδωσε διαβεβαιώσεις ότι το σύστημα θα λειτουργήσει σύντομα. Και όσο αφορά, κυρίες και κύριοι, τις δημαρχιακές εκλογές, είχαμε και επίσημα την ανακοίνωση της υποψηφιότητας για τη Δημαρχία Λευκωσίας του κύριου Χαραλάμπου Προύντζου, δικηγόρου. Ο γνωστός λοιπόν δικηγόρος, οι θέσεις του οποίου είχα γίνει γνωστές εδώ και καιρό, ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή του να διεκδικήσει ως ανεξάρτητος υποψήφιος στη Δημαρχία της Πρωτεύουσας. Έχει δώσει στη δημοσιότητα και ένα φιλμάκι για το ποιος είναι, συστήνεται στον κόσμο, στους λευκωσιάτες και ζητά την ψήφο τους. Έχουμε επιλέξει ένα μικρό κομμάτι μέσα από αυτό το βιντεάκι, να τον ακούσουμε. Απευθύνομαι σε εσάς με ειλικρινή διάθεση να προσφέρω στα κοινά. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Είμαι ένας ενεργός πολίτης και δημότης της Λευκωσίας. Είμαι ο Χαράλαμπος Προύντζος και σας ζητώ μαζί να ανεβάσουμε τη Λευκωσία εκεί που της αξίζει. Χαράλαμπος Προύντζος, ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Λευκωσίας. Η Λευκωσία ενώνει. Αυτά όσο αφορά τις δημαρχιακές, και όταν θα έχουμε τέτοιου είδους βιντεάκια και από άλλους υποψήφιους, με μεγάλη χαρά να φιλοξενήσουμε, ακουστούν οι απόψεις όλων ή τουλάχιστον για τους περισσότερους. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε και εμείς από πλευράς μας ως δημοσιογράφοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη ιστορία, περιπέτεια στον αέρα για επιβάτης αεροσκάφους της Cyprus Airways που εκτελούσε πτήση Λάρνακα Βηρετός. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πτήσης, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τη χθεσινή ημέρα στην περιοχή, το αεροσκάφος χτυπήθηκε από κεραυνό. Αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά, η οποία ωστόσο δεν εμπόδισε τη διεξαγωγή της πτήσης. Προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Βηρητού, όπου και παρέμεινε όλο το βράδυ για τις απαραίτητες διαδικασίες επιδιώξεως.
διόρθωση. Στο αεροσκάφος επέβαιναν περί τους 50 επιβάτες. Τα 6 μέλη του πληρώματος, να πούμε, επέστρεψαν στην Κύπρο με άλλη πτήση για να συνεχίσουν με βάση τον προγραμματισμό. Αυτά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε καιρικές συνθήκες στον καιρό. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αργότερα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και στα βόρεια παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής τριών ποφόρ. Στα ψηλότερα ορεινά δέχεται να πέσει χιόνι. Η θάλασσα θα είναι ηρέμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο αργότερα στα δυτικά θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 4 βαθμούς, στο εσωτερικό γύρω στους 7, στα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη και παροδικά στα παράλια μέτρη 3 έως 4 μποφόρη. Θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα είναι λίγο ταραγμένη και παροδικά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αρχικά τοπικά θα συντηρείται παγετός. Ακολουθούν θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος του δελτίου μας. Ευχαριστούμε που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.